Γεια σας! Ελπίζω να με θυμάστε. Είμαι η Βιβί Κατσαβιδή. Είμαι δασκάλα και έχω έρθει να κάνω το μάθημά μου στη Γερμανία. Σε ένα σχολείο που η ιστορία του είναι πολύ μεγάλη. Ξεκινάει από το 1608. Σήμερα είναι μουσείο. Ένας δάσκαλος με μεγάλη αγάπη συγκέντρωσε όλα όσα ανήκουν στη σχολική αίθουσα. Εδώ και πολλά χρόνια. Με αφοσίωση και προσοχή στη λεπτομέρεια. Εκτός από τις συναντήσεις τάξεων πρώην μαθητών, μπορείτε κι εσείς να κάνετε εγγραφή και να παρακολουθήσετε ένα κανονικό μάθημα όπως γινόταν εκείνο το καιρό. Για να μην πω λάθος τα ονόματα της περιοχής, του σχολείου ή των δασκάλων, θα βρείτε όλες αυτές τις πληροφορίες κάτω από το βίντεο που παρακολουθείτε στη περιγραφή. Εκεί θα βρείτε και τις καινούργιες ασκήσεις που σας έχω βάλει να κάνετε μετά το μάθημά μας. Περιμένω να κάνετε εγγραφή και τα άλλα παιδάκια για να μην χάνετε κανένα μάθημα από εμένα ή τους άλλους δασκάλους. Λοιπόν, επειδή εντάξει ζω, σας καλωσορίζω στο μάθημά μου. Χαίρομαι πολύ που ήρθατε πάλι στη τάξη μου. Δεν ξέρετε πόσο πολύ. Έρχομαι πιο κοντά να σας βλέπω καλύτερα. Σήμερα θα ακούσετε μία ιστορία, όχι όμως από εμένα, αλλά από έναν φίλο μου, που έχει έρθει στην ετάξη ζώο για να σας πει ο ίδιος την ιστορία του. Και θέλει πολύ να τον ακούσετε, γιατί πιστεύει ότι τόσα χρόνια τον έχετε παρεξηγήσει. Είναι κοντά μας ο Νίκος Γλύκος. Έλα Νίκο, πέρασε. Πέρασε εντάξει μας. Σε καλωσορίζουμε. Και σε ακούμε. Γεια σας. Χαίρομαι που είμαι εδώ κοντά σας, σε αυτή την όμορφη τάξη. Και μου δίνετε η ευκαιρία να σας πω τη δική μου κακή εμπειρία που είχα με τα τρία γουρουνάκια που γνώρισα και πόσο άσχημα με έκανε να νιώσω. Ακούστε με και πιστεύω, εσείς θα με καταλάβετε. Μια φορά και έναν καιρό, είχα μετακομίσει με τους γονείς μου σε καινούρια γειτονιά. Ήταν ένα όμορφο μέρος, αλλά δεν είχα φίλους και μου έλειπαν οι παλιοί μου που με αγαπούσαν και τους αγαπούσα πολύ. Η μαμά μου μου είπε να κάνω μια βόλτα, να πάω να παίξω και ήταν σίγουρη ότι θα έκανα νέους φίλους και θα με αγαπούσαν γιατί είμαι πολύ καλό παιδί. Πήγα λοιπόν μια βόλτα και δεν θα το πιστέψετε πόσο χαρά ένιωσα όταν είδα τρία γουρνάκια να φτιάχνουν τα σπιτάκια τους για να μετακομίσουν κοντά στη δική μας γειτονιά. Επιτέλους θα έκανα νέους φίλους. Είχανε όμως πολλή δουλειά. Δεν φαινόταν ότι θα είχαν ώρα για παιχνίδι. Ο πιο μικρός όμως που έφτιαχνε το σπιτάκι του με άχυρα κόντευε να τελειώσει. Ωραία σκέφτηκα, ας ξεκινήσω τη γνωριμία μου από αυτόν. Ας πάω να συστηθώ. Δεν φαινόταν τόσο δύσκολο, αλλά μόλις πλησίασα το μικρό γουρνάκι άρχισε να φωνάζει. Δεν πρόλαβα καν να του μιλήσω. Μάτα του έλεγα να σταματήσει να φωνάζει, ότι το μόνο που ήθελα ήταν να γνωριστούμε και αν θέλει και μπορεί να παίζαμε. Τα πράγματα χειροτέρεψαν. Όταν πήγα να χτυπήσω την πόρτα του για να την ανοίξει και να του εξηγήσω. Η πόρτα πέφτει με το πρώτο χτύπημά μου και παρασύρει μαζί της όλο το χοιρένιο σπιτάκι. Δεν το ήθελα αυτό, πιστέψτε με. Δεν ήθελα να χαλάσω το σπιτάκι από άχυρο. Ήταν τόσο όμορφο. Το μόνο που ήθελα ήταν να παίξω. Το μόνο που ήθελα ήταν να κάνω νέους φίλους. Το γουρουνάκι τρόμαξε πολύ. Άρχισε να τρέχει γρήγορα προς τον αδερφό του, που εκείνη την ώρα τελείωνε το πανέμορφο ξύλινο σπιτάκι του. Του είπα ότι το κυνηγούσα και του χάλασα το σπιτάκι του. «Όχι, όχι, ψέματα είναι», φώναζα. «Ανοίξτε, ανοίξτε μου να σας εξηγήσω. Το μόνο που θέλω είναι να σας γνωρίσω και να παίξουμε. Ξέρω πολλά παιχνίδια, θα περάσουμε όμορφα, θα διασκεδάσουμε.
Σας παρακαλώ, ανοίξτε μου, δώστε μου μια ευκαιρία. Εγώ δεν έχω αδέρφια, δεν έχω φίλους, δεν έχω παρέα να παίξω. Δεν ακούγανε τίποτα από ό,τι τους έλεγα. Συνεχίζανε να φωνάζουνε, να μου λένε να φύγω, να μην τα πειράζω, να μην τους κάνω κακό και κάτι τέτοια. Δεν καταλάβαινα τι εννοούσανε. Εγώ το μόνο που ήθελα ήταν να γνωριστούμε και να παίξουμε. Προσπάθησα να ανοίξω την πόρτα. Λίγο έσπρωξα, νόμιζα ότι είχε μαγκώσει. Ξανασπρώχνω και όπως καταλαβαίνετε και ξέρετε, η πόρτα έπεσε και μαζί της έπεσε όλο το σπιτάκι. Πόσο στεναχωρήθηκα. Δεν ήθελα με τίποτα να χαλάσω αυτό το τόσο όμορφο σπιτάκι. Εγώ φίλους έψαχνα να βρω να παίξουμε. Τα δύο αδερφάκια άρχισαν να τρέχουν προς τον αδερφό τους που είχε τελειώσει το τούβλινο σπιτάκι του. Είχε ανάψει τη φωτιά στο τζάκι του και καθότανε να ζεσταθεί και να ξεκουραστεί. Όταν έφτασαν τα αδέρφια του, του είπαν ότι εγώ τα κυνηγάω, τους χάλασα τα σπιτάκια τους, ότι είμαι κακός, θέλω να τα χτυπήσω, τα βρίζω και άλλα πολλά που δεν τα θυμάμαι. Τι να σας πω, έγινε χαμός. Άρχισε και αυτός να μου φωνάζει, να με διώχνει, να λέει ότι είμαι κακός, να με απειλεί και να μου λέει ότι το καλύτερο που είχα να κάνω ήταν να φύγω. Αλλά εγώ ήθελα να τους εξηγήσω, δεν ήθελα να φύγω. Πίστευα αυτό το γουρνάκι που ήταν πιο μεγάλος θα με καταλάβαινε και θα λυνόταν η παρεξήγηση. Συνεχίζαν να φωνάζουν και να λένε κακά πράγματα για εμένα. Θύμωσα, όχι δεν θα έφευγα, θα με ακούγανε, θέλανε δεν θέλανε. Χτύπαγα την πόρτα, έσμπροχνα, δεν άνοιγε με τίποτα και τότε σκέφτηκα την καμινάδα. Ναι, θα τους κάνω έκπληξη, θα μπω από την καμινάδα, θα τους μιλήσω ήρεμα, θα τους εξηγήσω και θα λυθεί η παρεξήγηση. Αν δεν με θέλουν, δεν θα τους ξαναενοχλήσω. Αλλά πρέπει να μου δώσουν την ευκαιρία τουλάχιστον, να τους μιλήσω. Ήταν τόσο απλό. Όχι, δεν ήταν. Σκαρφάλωσα στην καμινάδα και τα άλλα, τα ξέρετε. Χτύπησα πολύ άσχημα. Πήγα στο νοσοκομείο. Ο πατέρας μου ζήτησε μετάθεση από τη δουλειά του και μετακομίσαμε πάλι. Άργησα να γίνω καλά και έχασα μια ολόκληρη χρονιά από το σχολείο. Ακόμα κάποιες φορές πονάω όταν κάθομαι για πολλή ώρα στην καρέκλα. Αλλά τώρα είμαι καλά. Είμαι πολύ καλύτερα. Δεν θα έκανα καινούργιους φίλους, βέβαια, αλλά δεν πειράζει. Έμαθα να μην πιέζω τους άλλους, να μην επιμένω και να σέβομαι όταν μου λένε να φύγω, να φεύγω. Ακόμα και όταν δεν έχουν καταλάβει τι θέλω και τι ζητάω από αυτούς. Πρέπει να τους δίνω το χρόνο τους. Αν έβλεπε σήμερα τα τρία γουρουνάκια, τι θα τους έλεγες? Τα τρία γουρνάκια δεν θέλω να τα ξαναδώ ποτέ. Εσύ είπες πριν ότι ήθελες να σου δώσουν τα γουρνάκια την ευκαιρία να τους εξηγήσεις. Σήμερα έχει έρθει στη τάξη μας ένα γουρνάκι που θέλει να σου πει κάτι. Γεια σας. Όλη αυτή την ώρα άκουγα την ιστορία που έλεγε στην εντάξη. Και θέλω να σου πω ότι λυπάμαι πολύ που πέρασες τόσο άσχημα εξαιτίας μας. Είναι αλήθεια ότι κανένας μας δεν κατάλαβε τι ήθελες και τι ζήταγες από εμάς. Είσαι διαφορετικός, δεν μοιάζεις με εμάς και νομίζαμε ότι είσαι κακός. Είναι έξω τα αδέρφια μου και θέλουμε όλοι να σου ζητήσουμε συγγνώμη και να έρθεις έξω να παίξουμε. Δέχεσαι? Ναι, δέχομαι! Πάμε! Αυτό ήταν το μάθημά μου σήμερα, παιδιά. Να θυμάστε, μην πιστεύετε κανέναν αν δεν ακούσετε και την άλλη πλευρά. Μπορεί να είναι παραμύθι. Σας χαιρετώ. Σας αφήνω να δείτε τις ασκήσεις που σας έβαλα. Να κάνετε like αν σας άρεσε το μάθημά μου
και όσοι δεν έχετε κάνει εγγραφή, κάντε τώρα. Πατήστε και το καμπανάκι δίπλα για να ειδοποιηθείτε αμέσως μόλις αρχίσει το επόμενο μάθημα. Γεια σας!